Κύριε Μιχαλίδη, είχαμε την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, της ελληνικής οικονομίας στις αγορές. 3 δις κατάφερε να αντλήσει η ελληνική οικονομία με ένα ποσοστό που ναι μεν δεν έφτασε αυτό που παίρνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά θεωρήθηκε από την κυβέρνηση ως ένα καλό νέο. Κακό δεν είναι σίγουρα. Ούτε νέο δεν είναι, θα έλεγα. Κινήθηκε εκεί που περιμέναν, από την αλήθεια. Με μια μικρή διαφορά από το ομόλογο που είχαμε ξαναβγεί στις αγορές του 2014. Οι διαφορές που έχει θετικές, δεν ξέρω αν έχει αυτό, πάντως χειρότερες δεν έχει σίγουρα. Δηλαδή δεν πήραμε χειρότερο επιτόκιο. Για το νέο χρήμα που λένε, γιατί τότε το ομόλογο του 2014 ήταν όλο από νέο χρήμα, καθαρά νέο χρήμα. Τώρα το φετινό ήταν, τα μισά ήταν ανταλλαγή από αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ενός ομολόγου που λείπει 5 ετές, που λύγει του χρόνου, την άνοιξη. Και τα άλλα μισά ήταν νέο χρήμα, το οποίο βέβαια καλύφθηκε με μεγάλη βοήθεια, μεγάλο σμόξιμο αυτό λέγα, έτσι, από τις εταιρείες που ήταν ανάδοχοι για αυτή την έκδοση του ομολόγου. Και από ό,τι διαβάσαμε, μας στήχησε και λίγο παραπάνω σαν έκδοση. Μιλάμε σαν συμβουλευτικές εταιρείες. Μας στήχησε λίγο παραπάνω. Τώρα δεν έχω το νούμερο, το διάβασα προχθές, δεν το θυμάμαι. Παίξω το σημείο, το κράτησα. Λεπτομέρειες είναι, αλλά μας στήχησε παραπάνω από ό,τι μας είχε στήχησει τότε η έκδοση. Όχι, δεν μιλάμε για δισεκατομμύρια, έτσι. Μιλάμε για κάποιες δεκάδες εκατομμύρια. Αλλά είναι λεφτά και αυτά. Από εκεί πέρα, κερδίσαμε κάποιους πόντους, πόντους εννοώ λίγο καλύτερο επιτόκιο. Βέβαια και η διαφορά που είχαμε από τα επιτόκια τα ευρωπαϊκά το 2014 με τώρα είναι περίπου η ίδια διαφορά που κερδίσαμε στο ομόλογο που εκδώσαμε, που ουσιαστικά δηλαδή δεν άλλαξε κάτι εκεί πέρα, δεν κερδίσαμε κάτι. Αυτό που αναρωτιούνται περισσότερο είναι γιατί βγήκαμε λοιπόν στις αγορές. Αυτό που είπαν κιόλας οι διεθνείς αναλυτές είναι ότι ναι μεν είναι μια καλή αρχή, αλλά αυτό πρέπει να είναι μια αρχή για τη συνέχεια, ώστε να έρθουν όλο και πιο χαμηλότερα επιτόκια. Δεν βλέπουμε ότι υπάρχει διάθεση για νέο άνοιγμα σε αγορές. Μάλλον ένα τεστ ήταν. Τεστ είναι, το κάνει για ψυχολογικούς λόγους, ψυχολογικούς, δηλαδή για να δείξουν ότι μπορούμε να βγούμε σε αγορές, να το πω έτσι, σαν λίγο επιβεβαίωση ότι κάτι κάνουμε, σαν κυβέρνηση εννοώ και σαν χώρα. Από εκεί πέρα, αν θα γίνουν και άλλες εκδόσεις, που σίγουρα θα χρειαστούν, αν τα επιτόκια είναι περίπου σε αυτά τα επίπεδα λίγο παρακάτω, δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό, έτσι. Αλλά σίγουρα είναι παραπάνω από αυτά που δανείζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις, που είναι πιο αξιόπιστες δυστυχώς από το ελληνικό δημόσιο. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή ίσως βλέπουμε ότι αλλάξει, είμαστε σε ίδια επιτόκια με Φιλιππίνες, με κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είμαστε τόσο τραγικά, αλλά δεν είμαστε και στο 10% ούτε στο 7%. Είμαστε στο 4,5% όπως δηλαδή, 4,6%. Το πιο μεγάλο επιτόκιο σε ευρωπαϊκή χώρα είναι στο 2,2% πάντως. Ναι, εμείς είμαστε το μεγαλύτερο, με διαφορά ακόμα. Αλλά δεν είναι τραγικό αν το δούμε σε διαφορά. Γενικά έχουμε δανειστεί και με πολύ χειρότερα επιτόκια. Υπήρχε μια περίοδος που δανειζόμασταν μέσα στα 15% και 18%. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί αυτό που λένε και οι Ευρωπαίοι, οι μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν τώρα, που δεν είναι οικονομικές πλέον τόσο, γιατί εύκολα μας βάζουν φόρους, εύκολα μας μειώνουν φορολόγιο, εύκολα. Αυτά για μένα ήταν εύκολα. Βέβαια για εμάς ήταν πολύ δύσκολα που τα πληρώνουμε και τα ένφια και τα σχετικά όλα. Και μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις και όχι μόνο την τωρινή. Ήταν οι εύκολες λύσεις. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, οι μεταρρυθμίσεις, που οι οποίες εγώ πιστεύω θα τις περάσουν, θα τα καταφέρουν. Και το είχα πει και την άλλη φορά. Και θα το δούμε και του χρόνου τέτοια εποχή. Βέβαια, πιστεύω να μην έχουμε αυτά τα παζάρια που γινόταν τα τελευταία χρόνια και αντί να τελειώσουμε του χρόνου τον Αύγουστο, να τελειώσουμε μετά από 2 χρόνια, γιατί πάλι ο οργανισμός θα μας βγει λίγο παραπάνω στο τέλος. Τελικά, ποιοι αγοράσαν το ελληνικό ομόλογο? Καταρχήν, το 50% που έγινε ανταλλαγή, το 75%, αν θυμάμαι καλά, το είχαν τράπεζες ελληνικές. Οπότε αναγκαστικά οι ελληνικές τράπεζες τα γύρισαν, τα δεν το ξαναπήραν. Επίσης το υπόλοιπο ήταν ένα ποσοστό ελληνικό μικρό και ένα ποσοστό από ξένους. Το ξένους πάντα βέβαια είναι σχετικό, γιατί υπάρχουν πολλά ελληνικά κεφάλαια στο εξωτερικό, τα οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απαραίτητα ξένοι. Μπορεί να είναι και Έλληνες στο εξωτερικό. Ή Έλληνες που έχουν λεφτά στο εξωτερικό, το ποσοστά. Έδειξε εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αυτή? Όχι, πολύ μικρό αυτό, να το πούμε ακόμα. Αν υπάρξουν και δεύτερη και τρίτη έκδοση, εκεί θα φανεί. Εκεί θα φανεί. Δεν είμαστε έτοιμοι για να μας έχουν εμπιστοσύνη ακόμα. Θα φανεί με τις μεταρρυθμίσεις που να γίνουν τους επόμενους μήνες. Επίσης, να πω ότι για το χρηματιστήριο που ασχολούμαστε και παραπάνω εμείς εδώ πέρα, είναι πτωτικό από τη μέρα που τελείωσε που έγινε η έκδοση, από την επόμενη μέρα. Και ειδικά πιεστήκαν αρκετά οι τραπεζικές μετοχές. Ο λόγος? Πού αποδίδεται αυτό?
Στο γεγονός ότι μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι με το ομόλογο ελληνικές Όχι τράπεζες. απαραίτητα, απλώς ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και οι τράπεζες είναι ο μούχλος της ελληνικής οικονομίας. Δεν υπάρχει καθόλου ισότητα στις ελληνικές τράπεζες. Ταυτόχρονα υπάρχει μια πίεση ότι την ώρα που βγήκαμε σε αγορές πρέπει να φύγουν και τα capital controls. Οπότε δεν έχει λογική πλέον να υπάρχει. Δεν θα φύγουν τα capital controls ακόμα. Θα αργήσουν. Παρότι είχαν κάνει δηλώσεις υπουργοί και άλλοι παράγοντες, όσοι ήταν κοντά στην κυβέρνηση, το λένε από πέρσι το Πάσχα και μάλιστα και μια δήλωση που είχε βγει πρώτα απειλιά, αλλά γιατί δεν ήταν καλά, γιατί λέγαμε αποκλείται να κάνει πλάκα ο συγκεκριμένος υπουργός, αλλά το εννοούσε. Δεν έχουμε βγει και δεν θα βγούμε ούτε φέτος και δεν ξέρω και του χρόνου αν θα φύγουν τα capital control. Σίγουρα λίγο θα λασκάρουν και κυρίως για τις επιχειρήσεις. Απ' την άλλη, για το κρατάνε και η κυβέρνηση και το θέλουν και οι ξένοι, ίσως, σε εισαγωγικά το θέλουν, για τη φοροδιαφυγή. Βοηθάει λίγο στη φοροδιαφυγή. Γίνεται, επειδή όταν. Στην καταπολέμηση θα τώρα. Ναι, στην καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή. Όταν πληρώνει με κάρτα, αναγκάζεται και σκόπι απόδειξη ο άλλος. Δεν μπορεί να σκόψει απόδειξη. Είναι ένα τρίκ το οποίο το κρατάνε και για αυτό το λόγο, αλλά δεν είναι αυτό ο λόγο που κρατάνε. Απλώς εξυπηρετεί και αυτό το κομμάτι. Να πω ένα τελευταίο πριν κλείσει, ήθελα να ρωτήσει κάτι. Όχι. Επειδή διάβασα κάτι σήμερα και θα ανατρέξω και 3 χρόνια πίσω στα δικά μας τα δημοψηφίσματα για τα σχετικά. Οι Εγγλέζοι, ενώ ήταν για 2 χρόνια το. Η μεταβατική περίοδο. Μεταβατική του περίοδο για το Brexit, το λεγόμενο Brexit, να το πω έτσι. Που δεν είναι και στην Ευρωζώνη, είναι απλώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάνε μια παράταση μέχρι το 2022. Άτυπα για την ώρα, το συζητάνε. Γιατί δεν είναι εύκολη η μεταβατική περίοδο. Δεν βγαίνει σε 2 χρόνια. Σκεφτείτε, εμείς θα γινότανε, αν σε μια νύχτα πήραμε συνδραχμή. Που δεν είμαστε τόσο οργανωμένη χώρα σαν την Βρετανία, δεν είμαστε τόσο δυνατή χώρα σαν την Βρετανία. Ούτε οικονομικά εύρωστη. Ούτε οικονομικά, ούτε βιομηχανικά, ούτε και στα πολύ βασικά οργανωμένοι δεν είμαστε. Με σταθερό φορολογικό σύστημα οι Βρετανοί, με σταθερές πάρα πολλές παραμέτρους εδώ και δεκαετίες. Όχι τώρα, εμείς κάθε 2 χρόνια αλλάζουμε κάτι. Και με δικό του νόμισμα. Και με δικό του νόμισμα, αυτό γι' αυτό επανέλαβε. Εμείς όχι 10 χρόνια που υπολόγιζα ότι μπορεί να είχαμε προβλήματα, θα ήταν και 20 ίσως.